Άμεσα να γίνει στο δεύτερο μέρος, ότι θέλει να γίνει πιο επιθετική, ανεβάζει και τους δύο πλάγιους back ψηλά για να φορτώσει τον άξονα. Ο Μπεζούς για τον Παμπουλή, πάσα ευκαιρία στα ριμπάντα! Όσο χρόνο θα βγουν στην ξέρει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, να ξαναδούμε τον κόλ. Ο Πασιρού, ο Μπεζούς, περνάει εξαιρετικά. Πασάρι στο ασίστ του Παμπουλίου, ο Ασαριβάν προλαβαίνει στην έξοδο τον Μπέκερ. Και οι πράσινοι βγαίνουν μπροστά με τον Μάθιους, ο οποίος σεντράρει στην περιοχή. Ο Ανσαριφάρτ παίρνει την κεφαγιά και ανοίγει το σκορ. Καρίμ Ανσαριφάρτ. Βλέπουμε ξανά εμείς τον κόλ. Ο Ανσαριφάρτ κέρδισε κατά κράτος τον Σεμπάκ μετά την Σεντιούς. Και με άψογη κεφαγιά πιάνει στον αντίθετο βηματισμό. Κακουλής. Κάνει κίνηση ο Ανσαριφάρτ. Ο Κακουλής ελευθερώθηκε. Η σέντρα ο Ανσαριφάρτ. Γκολ του Κακουλή και το υπέροχο τελείωμα του Ανσαριφάρτ. Είναι το παιχνίδι στα ίσα. 1-1 λοιπόν. Συνεχίζω Λοΐζου. Παπουλής. Μπαίνει στην περιοχή. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα από τον Καρίμ Ανσαριφάρτ. Στο 29 η Ομόνια παίρνει το προβάδισμα. Θα βγουν και οι γραμμές. Και εδώ η πολύ ωραία ενέργεια του Φώτη Παμπουλή. Άφησε για τον Ανσαριφάρτ, ο οποίος με ένα τσίπημα πέρασε την μπάλα. Ανσαριφάρτ είναι απέναντι από τον Άλβες και θα κάνει το 2-1, το 1-2. Εδώ ξανά το τελείωμα με τον Παμπουλή. Έδωσε στον Ανσαριφάρτ, κόβει την μπάλα, τελειώνει με γκολ. 3-0 η Ομόνια στο 57 με Καρίμ Ανσαριφάρτ. Με υπέροχο τρόπο ξεκίνησε αυτή η φάση με τον Παμπουλή να δίνει στον Ανσαριφάρτ και το τελείωμά του για να γίνει το Ομόνια Ένωση 3-0. Πλέον το μάτς. Σαλτής μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει το σουτ που έγινε στα δίκτυα ο Ανσαριφάρτ. Θα σκοράρει για την Ομόνια και θα κάνει το 3-0. Στο 50 για την Ομόνια. Εδώ ξανά το ανέβασμα του Ψάλτη. Κράτησε μπάλα. Έκανε το γύρισμα. Φαντάζομαι θα εξετάσει.